πόση φιλάνθρωπε, στην κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν. Σοδίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά των δούλων σου, σωτέρα να παυσώ. Ιδία οικείς τους αιώνας των αιώνων, ημώνη άκρη και αχράντος παρθένος, η θεόνουσα τους λύσας αφρεσβεύε, υπέρ τους οδύνε τα ψυχά των δούλων σου. Θα έρθει το πρώτο δημοτικό σχολείο να καταθέσει το στεφάνι του. Μαθητές και οι δάσκαλοι του πρώτου δημοτικού σχολείου Μύρινας καταθέτουν αυτό το στεφάνι σαν ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο της Μύρινας. Το τρίτο Δημοτικό Σχολείο της Μύρινας. Συγγνώμη, είναι το Εσπερινό και το ΙΕΚ να καταθέσουν και αυτοί. Το Εσπερινό. Δεν θα καταθέσετε. Το ΙΕΚ. Όχι. Εντάξει. Ενός λεπτού υγεία. Αντιπεριφερειάρχες του νομού μας, κύριοι Αγροτικής Ανάπτυξης και Αθλητισμού, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Λιμενάρχα, αξιότιμοι εκπαιδευτικοί και αγαπητοί μαθητές των σχολείων της Μύρινας, κύριες και κύριοι, μετά από αποχή 2 ετών λόγω πανδημίας, επανερχόμαστε φέτος για να γιορτάσουμε την 110η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού μας από την τουρκική κυριαρχία στις 8 Οκτωβρίου του 1912. Για να μαθαίνουμε και να μην ξεχνάμε ότι μια μέρα σαν την αυριανή ο ελληνικός στόλος με επικεφαλή τον άπαρχο Πάτρο Κυπρώτη απελευθέρωσε την πανέμορφη λίμνο μας μετά από 456 χρόνια τουρκικής κατοχής. Η επέτειος αυτή δεν έχει μόνο τοπική σημασία, αλλά πανελλήνια. Πρώτη η λίμνος απελευθερώθηκε και αμέσως όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν να εμποδιστεί η μεταφορά τουρκικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία σε Μακεδονία και Τράκη, και έτσι
προέλασε ο ελληνικός στρατός νικηφόρος και στον πρώτο και στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Η επέτειος αυτή είναι η δόξα του Θωρηκτού Αβέροφ και του Παύλου Κουντουριώτη. Όμως την ιστορία δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε, όχι μόνο να τη γιορτάζουμε επαιτειακά, αλλά να τη βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί όποιος την αγνοεί, δυστυχώς είναι μοιραίο να την ξαναζήσει, ίσως με ολέθρια αποτελέσματα. Οι νησιώτες είμαστε εδώ. Εδώ χτίσαμε τις ζωές μας πολλές γενιές τώρα. Η Λίμνος είναι και θα παραμείνει η πατρίδα μας, και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Σε κάθε επίδοξο κατακτητή θα λέμε πάντα όχι ή μολόν λαβέ. Κύριοι πολιτικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοί μου αγαπημένοι και αγαπημένα μου παιδιά, η τιμητική πρόταση που μου έγινε για να εκφωνήσω τον τιμητικό λόγο μπροστά στο άγαλμα του Κουντουριώτη με κάνει να νιώθω σήμερα περηφάνεια, γιατί μ' ακούτε εσείς που είστε το μέλλον, και θέλω αυτόν τον άνθρωπο, τον ένδοξο, να τον τιμάτε. Τι να πρωτοαναφέρω και τι ιστορικά στοιχεία να σας καταθέσω. Αποφάσισα η ομιλία μου να είναι επιγραμματική και να εστιάσω στο ρόλο του Κουντουριώτη στη Λίμνο και λίγα λόγια για τον άνθρωπο Κουντουριώτη. Ο Παύλος Κουντουριώτης διαδραμάτισε ρόλο σημαντικό την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή που προκαλεί ακόμη και σήμερα θαυμασμό και στιγμάτισε την ιστορία της νεότερης Ελλάδας μας. Γεννήθηκε στην Ήδρα, καταγόταν από αρχοντική γενιά. Ήταν γιος του Θεόδωρου Κουντουριώτη. Πολύ γρήγορα μπήκε ως ναυτόπουλο στο βασιλικό ναυτικό και το 1886 συμμετείχε ως υποβλίαρχος στις επιχειρήσεις της Τρέπεζας και της Κρήτης κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Γρήγορα έγινε κυβερνήτης στο Μιαούλι και για πρώτη φορά ελληνικό πολεμικό ναυτικό έκανε υπερπόνδιο ταξίδι στην Αμερική. Έφτασε στη Βοστόνη και στη Φιλαδέλφια. Έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων αναλαμβάνει δράση. Παρασκευή 5 Οκτωβρίου στο Αβέροφ ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Βενιζέλος, και ο Βασιλεύς Γεώργιος. Όλοι μαζί κάνουν προσευχή και αγιασμό για το κατεβόδιο του στόλου μας. Μετά τον αγιασμό, ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος θα πει, απευθυνόμενος στον υπονάβραχο Παύλο Κουντουριώτη: «Οι πατροί αξιοί υπό ημάς, όχι απλώς να αποφάνεται η περιοχή αυτής. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Αξιοί να νικήσετε». Ο Κουντουριώτης με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας και με τα αντιτορπιλικά του ξεκινά στις 13:30. Επιλέγει πρώτο νησί τη Λίμνο. Η Λίμνο σημασία σημαντική. Βρίσκεται στα στενά των Δαρδανελίων. Ο Παύλος Κουντουριώτης ξεκινά και φτάνει στη Λίμνο. 6 Οκτωβρίου του 1912 πλέει μπροστά στον Άγιο Ευστράτιο. Εκεί συνέλαβαν έναν Τούρκο χωροφύλακα που έπλεε με τη βάρκα του με προορισμό τη Λίμνο. Στις 2 το μεσημέρι το Αβέροφ φτάνει στο κάστρο της Μύρινας.
ο Παύλος Κουτουγιώτης ζητάει συνάντηση με τον διοικητή Καϊμακάμι. Στη συνάντηση αυτή του ζητά να του παραδώσει το νησί. Εκείνος όμως θέλει να κερδίσει χρόνο και του ζητάει χρόνο για να δει σε συνομιλίες με την υψηλή πύλη στην Τουρκία. Η απάντηση του Τούρκου διοικητή, ο έξυπνος ναύαρχος Κουντουριώτης καταλαβαίνει ότι αυτή η ολιγορία της απάντησης προμήνυε ότι οι Τούρκοι θέλουν να συγκεντρωθούν και να ανταπαντήσουν. Έτσι λοιπόν, επιλέγει να μην περιμένει. Παίρνει τα πλοία και επιλέγει τον κόλπο του Μούδρου εσωτερικά για να ασφαλίσει τα πλοία. Ένα άγημα από το πλοίο Αβέρο με αρχηγό του ταγματάρχη Ιουλιανό Κονταράτο και τις διαταγές του ναύαρχου Κουντουριώτη αποβιβάζεται στα βρουλίδια της Λίμνης. Μαζί του πάρα πολλοί συμπατριώτες μας από το Κοντιά, από τα Τσιμάνδρια κατευθύνονται για τη Μύρινα. Αυσυμμαχίες γίνονται ελάχιστες και ιδιαίτερα στο χωριό Άγιος Δημήτριος που τότε ονομάζεται Λέρα. Δεν θα σταθώ σε άλλα ιστορικά γεγονότα. Θα σας πω μόνο ότι σύντομα η πατρίδα μας ελευθερώθηκε Λίμνο από αυτόν τον άνθρωπο που το υλοποίησε υπό τις ευλογίες της Εκκλησίας, του Πρωθυπουργού και του Βασιλέα. Για πρώτη φορά οι καμπάνες χτυπάνε. Γίνεται δοξολογία. Εκεί και ο Παύλος Κουντουριώτης. Τις ευχαριστίες του θα τις δώσει και στην Παναγιά την Ευαγγελίστρια στο Μούδρο, όπου ακόμη και σήμερα υπάρχει ο επιτάφιος που όρισε για τις ευχαριστίες του. Αυτόν τον άνθρωπο τιμάμε σήμερα, που η πορεία του συνεχίζεται και μετά τη Λίμνο. Ακολουθούν και τα άλλα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. 21 Δεκεμβρίου κατορθώνει να ελευθερώσει όλα τα νησιά. Ξεχωρίζουν μετέπειτα δύο μεγάλες ναυμαχίες, της Έλλης και της Λίμνου. Της Δε Λίμνου η ναυμαχία κερδίθηκε λόγω του παράτολμου ελιγμού του Κουντουριώτη. Ο τουρκικός στόλος υποκλήθηκε σε αυτόν τον ναύαρχο και έκανε στροφή στα Δαρδανέλια. Στην πορεία της ζωής του ανέλαβε θέσεις υψηλές, τιμητικές, αντινάβολος, υπουργός ναυτικών, αντιβασιλέας, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και πρόεδρος της Βουλής. Απεβίωσε στις 22 Αυγούστου του 1935. Επιλογή του να ενδιαφιαστεί στην Ίδρα, από όπου εκεί θα γναντεύει το Αιγαίο. Το Αιγαίο που αγάπησε, το Αιγαίο που ελευθέρωσε. Και από εκεί δέεται ακόμη και σήμερα για την ελευθερία της πατρίδας μας. Και σήμερα αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Ενωμένοι να προσευχόμαστε για την ελευθερία της πατρίδας μας με Κουντουριώτης. Ευγνωμοσύνη και τιμή στον Παύλο Κουντουριώτη. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει.